πέρα από τους ξυλοδερμούς, εμένα με πυροβόλησε. Σε πυροβόλησε. Ναι. Δεν με πέτυχε. Mm-hmm. Είχα άγιο εκείνη την ημέρα. Με πυροβόλησε. Μου έκλεψε τα παιδιά. Mm-hmm. Μετά, εφόσον κέρδισα τα παιδιά μου, πήρα τα παιδιά μου και μετά από αρκετό αγώνα, εισέβαλε στο σπίτι μου και με κράτησε από ομοιρία 18 ημέρες. Mm-hmm. Παραβίασε κάθε ασφαλιστικό μέτρο, κάθε δικαστική απόφαση και εγώ αναζητούσα βοήθεια και για άλλη μια φορά δεν την είχα. Και μου λέει, άμα είναι να φάω την ισόβια, καλύτερα εσύ νεκρή και εγώ στη φυλακή. Πέρασα άλλο ένα βράδυ ξυλοδερμού, προσπάθησε με την Τανάλια να μου βγάλει τα δόντια, προσπαθούσα να μηνθώ με τα γόνατά μου, να τα βάζω μπροστά στο πρόσωπό μου, ώστε να μην καταφέρει να μου ανοίξει το στόμα. Από τη μέση και κάτω ήμουν ακατάμαυρη. Την επόμενη μέρα διέφυγα, είχε σπάσει όλο το σπίτι, απείλησε να μου βάλει φωτιά με ασετόν, με περιέλωσε με ασετόν. Ξύπνησε ο μεγάλος μου γιος και μέσωσε εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα μάζευε τα πράγματα για να μην πατάνε τα παιδιά τα γυαλιά. Και μετά συνέχισα εγώ να μαζεύω τις κουβέρτες, τα ρούχα που έριξε και πήγε να τα βάλει φωτιά. Τον πήρε ο ύπνος και εκείνη την ώρα που τον πήρε ο ύπνος, πήρε τα κλειδιά του σπιτιού, του αυτοκίνητου, ώστε να μην προλάβει να διαφύγει. Χωρίς κινητές συσκευές, γιατί μου είχε αφαιρέσει τις κάρτες SIM. Είχα μονάχα τη συσκευή, αλλά δεν είχα κάρτα SIM. Πήγα κοντά στην εκκλησία από ανθρώπους, ήξερα ότι δεν θα έχω μεγάλη βοήθεια, γιατί την αναζήτησα στις προηγούμενες μέρες και κάλεσα το 112. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως παρατηρήσατε, το θέμα της απόψινης εκπομπής αφορά την κακοποίηση των γυναικών που πλέον στην Ευρώπη καταγράφεται και φτάνει τα περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες. Ένα νούμερο που είναι σοκαριστικό, στατιστικά στοιχεία τα οποία καθημερινά αυξάνονται. Ωστόσο, φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ένα μικρότερο ποσοστό συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και οι γυναίκες αυτές οι οποίες φέρονται ως κακοποιημένες φτάνουν το 33%. Βέβαια, το ποσοστό αυτό έχει να κάνει πάντοτε με το πόσα περιστατικά καταγγέλλονται. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αφορά την κοινωνία μας, αφορά τις πολιτισμικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς μέσα σε μια κοινωνία. Και όλα αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι δημιουργούν έναν ιστό όπου καλείται τόσο το κράτος, η πολιτεία, αλλά και το ίδιο το άτομο το οποίο είναι κακοποιημένο, να μπορέσει να βρει την άκρη του νήματος. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της απόψινης εκπομπής. Απόψε θα ακούσετε μαρτυρίες γυναικών οι οποίες έχουν υποστεί τα πάνδυνα από συντρόφους, συζύγους, οι οποίοι κατά τα άλλα υποστήριζαν ότι τις αγαπάνε και ότι δεν θα ξανακάνουν ποτέ το ίδιο λάθος. Με την αφορμή λοιπόν της μελέτης, η οποία έχει δείξει ότι 62 εκατομμύρια γυναίκες κακοποιούνται στην Ευρώπη, κάνουμε αυτή την εκπομπή προκειμένου να αφυπνίσουμε γυναίκες οι οποίες είτε σήμερα κακοποιούνται, είτε να αναγνωρίσουν την κατάστασή τους και να μπορέσουν πλέον να το καταγγείλουν, για να μπορέσουν να βρουν μια διέξοδο στο πρόβλημά τους. Θα πάμε αμέσως τώρα όμως απευθείας στην Ευρωβουλή να μιλήσουμε με την κυρία Ρόδη Κράτσα, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε πολύ λίγο. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι στην εκπομπή απόψε οι μαρτυρίες που θα ακούσετε και τα όσα θα δείτε μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο σε αυτούς που θα ακολουθήσουν και να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πρέπει να περάσει ένα μήνυμα ουσίας για ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τα προβλήματα αυτά στο σπίτι τους μέσα. Να καλησπερίσω όμως πρώτα απ' όλα κοντά μας η κυρία Ευγενία Τσουμάνη Σπέζα, πρώην βουλευτής επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας. Καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Την κυρία Μέρη Πίνη, δημοσιογράφος και διευθύντρια του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ή αλλιώς ΚΕΣΟ. Καλησπέρα, κυρία Πίνη. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφε. Τον κύριο Δημήτρη Σούρα, ψυχίατρος. Καλησπέρα, κύριε Σούρα. Τον κύριο Νίκο Καρπέτα, τέος αγγελέας Αθηνών. Καλησπέρα σας. Και την κυρία Κατερίνα Ζαγκανά, δικηγόρος και μάλιστα με πολλαπλό έτσι, ιστορικό σε ό,τι αφορά κακοποιήσεις όχι μόνο γυναικών, αλλά και παιδιών. Ενδοοικογενειακής βίας στο σύνολό τους. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Κράτσα. Πολύ ωραία. Κυρία Τσουμάνη, εσείς προσωπικά έχετε διατελέσει μια θέση που ήταν κλειδί από την πλευρά της πολιτείας για την κακοποίηση των γυναικών. Πληροφορούμαστε όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας, τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί εντόνως. Θέλω λοιπόν μια πρώτη τοποθέτηση στο κομμάτι αυτό. Καταρχήν, κύριε Μούτσο, να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας και για την επιλογή αυτού του πολύ σημαντικού κοινωνικού αλλά και πολιτικού θέματος που θα συζητήσουμε σήμερα.
Είναι η αλήθεια ότι η περίοδος κρίσης εντείνει τέτοια φαινόμενα, αυτό mm-hmm. είναι σαφές. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αποδειχθεί στα νούμερα. Αξίζει σήμερα να συζητήσουμε, κάνατε μια πρώτη αναφορά για τα πανευρωπαϊκά στοιχεία, γιατί είναι πολύ πρόσφατα και δείχνουν πολλές πλευρές του ζητήματος. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να γίνει ακόμα πιο κατανοητό από την κοινωνία σαν θέμα, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, λόγω στερεοτύπων, λόγω κοινωνικών αντιλήψεων, αυτό δεν είναι αποδεκτό από όλους ακόμα. Βήματα είναι έχουν ένα γίνει. Θέμα ταμπού, κυρία Τσουμάνη. Είναι ένα θέμα ταμπού, είναι ένα θέμα που θεωρείται ιδιωτικής φύσεως, ότι ανήκει μόνο στην ιδιωτική σφαίρα, ενώ δεν είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό ανήκει και στη δημόσια σφαίρα σαν θέμα. Επομένως, και αυτή η εκπομπή, όπως και κάθε συζήτηση, συμβάλλει σε αυτό το πράγμα, στο να γίνει ακόμα πιο κατανοητό, αποδεκτό και βεβαίως να οδηγήσει και στην απελευθέρωση των θυμάτων ή των υποψηφίων, αν θέλετε, θυμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και καλύτερα. Και πολύ σημαντικό ρόλο, πιστεύω, σε αυτή την υπόθεση έχει η πολιτεία, ο ρόλος πολιτείας. Είναι θεσμικός, έχει ευθύνη. Αυτό, κυρία Τσουμάνη, γιατί η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Διότι για να απευθυνθεί κανείς, να ζητήσει βοήθεια, να αποταθεί τέλος πάντων σε ένα φορέα, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι τη στιγμή που θα πάει εκεί πέρα δεν θα αφισβητηθεί. Και βεβαίως να υπάρχουν και οι δομές εκείνες που να μπορούν να φιλοξενήσουν είτε το άτομο με τα υπόλοιπα παιδιά και τα μέλη οικογένειας και εργασιακά και από πλευράς διαμονής και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Θα έρθω σε εσάς όμως σε λίγο, αφού πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι γίνεται ακριβώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συνδεθούμε με την Ευρωβουλή και την ευρωβουλευτή μας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ρόδη Κράτσα. Κυρία Κράτσα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας και εύχομαι επίσης και στην κυρία Τσουμάνη. Άκουσα ότι είναι μαζί σας και ξέρω το έργο της στον τομέα αυτό. Εύχομαι καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρία Κράτσα, να σας ρωτήσω κάτι. Τα στοιχεία της έρευνας σοκάρουν πραγματικά. 62 εκατομμύρια γυναίκες κακοποιούνται είτε σεξουαλικά, είτε με σωματική βία ή λεκτική βία, γιατί υπάρχει και το κομμάτι αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω, η Ελλάδα φαίνεται να είναι στα χαμηλά ποσοστά της κακοποίησης. Ωστόσο, στην Ευρωβουλή, τι μέτρα λαμβάνονται πλέον για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, που φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις πλέον επιδημίας. Το θέμα δεν είναι καινούριο. Απλά αρχίζει και αποκαλύπτεται τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και ένας λόγος που στη χώρα μας τα στοιχεία δείχνουν χαμηλά ποσοστά, είναι ίσως διότι δεν έχουμε μάθει ακόμη ότι είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να καταγγελθεί, που δεν είναι φυσιολογικό. Και δεν έχουν το θάρρος, δεν αισθάνονται ότι έχουν τις υποστηρικτικές υποδομές γύρω τους οι γυναίκες για να το καταγγείλουν. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να μας απασχολήσει και ως πολιτεία και ως κοινωνικούς φορείς, γιατί τα ποσοστά είναι χαμηλά στη χώρα μας. Απ' την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι όλες οι χώρες δεν έχουν κοινό ορισμό για τη βία. Δεν είναι κοινό. Τι εννοείται δηλαδή? Με συγχωρείτε, η σωματική βία μπορεί να μην θεωρείται βία σε κάποια χώρα, αλλά είναι για κάποιες ευαισθητοποιημένες mm-hmm. χώρες είναι μορφή βίας. Άρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πρώτον, για έναν ορισμό που θα καταγράφει τις μορφές της βίας. Δεύτερον, για ένα παρατηρητήριο, όπως το ζητήσαμε στο πρόσφατό μας ψήφισμα με την αφορμή της ημέρας της γυναίκας, ένα mm-hmm. παρατηρητήριο ευρωπαϊκό, διότι θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις του φαινομένου σε διάφορες χώρες. Τι αποτέλεσμα έχει η νομοθεσία η εθνική, πού πρέπει να συμπληρώσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, το πρόγραμμα Δάφνη, πολύ γνωστό, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα να γίνει μια πανευρωπαϊκή καμπάνια με θέμα σπάστε τη σιωπή, βοήθησε οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί το εύρος αυτού του τραγικού φαινομένου και οι διαστάσεις του, αλλά να δούμε πραγματικά πού απέδωσε, πού δεν απέδωσε, πού πρέπει να συνεχιστούν προγράμματα, σε ποιες κοινωνικές ομάδες. Απ' την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ευθύνη της πολιτείας για μια αυστηρή νομοθεσία και τη σωστή εφαρμογή της. Κυρία Κράτσα. Πρέπει να πούμε για το νόμο του 2006 στη χώρα μας, ίσως συζητήσατε γι' αυτό με την κυρία Σουμάνη, ο οποίος είναι ένας νόμος σε ευρωπαϊκά πρότυπα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Κυρία Κράτσα, το πρόβλημα δεν είναι όμως. Μισό λεπτάκι, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή αν υπάρχει ή όχι νομοθεσία. Νομοθεσία υπάρχει και όπως έλεγε εσείς το 2006, υπάρχει ένας σαφέστατος νόμος που προβλέπει την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Το ζήτημα που υπάρχει είναι η αντιμετώπιση τόσο από τις αρχές των κακοποιημένων θυμάτων, όσο και τις υποδομές που πρέπει να υπάρχουν για να στηρίξουν τα άτομα αυτά. Γιατί οι νόμοι δεν μπορούν να, να κάνουν κάτι εάν δεν εφαρμόζονται πρακτικά. Φυσικά, αυτό έθιξα και εγώ, ότι πρέπει μια προσέγγιση ολιστική και ένα παρατηρητήριο στο ευρωπαϊκό επίπεδο που ζητάμε είναι ακριβώς γι' αυτό. Μην υποτιμάμε τους νόμους, ο νόμος είναι η αρχή.
Οι νόμοι είναι η αρχή. Επαναλαμβάνω, για να λειτουργήσουν όμως πρέπει να υπάρχουν και εκείνοι που θα τους στηρίξουν. Οπωσδήποτε. Και ενημέρωση στα όργανα και της αστυνομίας και του δικαστικού σώματος παίζει μεγάλο ρόλο η αντιμετώπιση στη γυναίκα που καταφέρει να καταγγέλει το πρόβλημά της. Ένα λεπτό. Φυσικά μετά οι ξενώνες κακοποιημένων γυναικών υπάρχουν στη χώρα μας, εγκαινιάζονται καινούργοι. Είναι και αυτά γίνονται με συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι ξενώνες είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι καταλαβαίνετε ότι το καταφύγιο της κακοποιημένης γυναίκας είναι η λύση ενός καταφυγίου, είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσει να αισθανθεί στα πόδια της δυνατή, να αισθανθεί ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημά της, ότι δεν είναι μόνη της. Είναι πολλές υποδομές που χρειάζονται. Και επίσης και νομική υποστήριξη. Κυρία Κράτσα, που θέλει να ξεκινήσει την καταγγελία, την ιστορία της καταγγελίας, πρέπει να αισθάνεται ότι θα υποστηριχτεί. Λοιπόν, ένα ζήτημα, με συγχωρείτε. Κυρία Κράτσα, συγγνώμη. Ένα ζήτημα το οποίο όμως αφορά τις κακοποιημένες γυναίκες δεν είναι μόνο η διαμονή ή το καταφύγιο όπως είπατε. Είναι το μετέπειτα, είναι αν θέλετε η έβρεση εργασίας, είναι οι παροχές σε είδος ή σε χρήματα προς τα παιδιά αυτά τα οποία προέρχονται από τέτοιες γυναίκες, από τέτοιες κακοποιημένες οικογένειες. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία όχι μόνο μια πολιτεία, ειδικά στην Ελλάδα, στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται, θα πρέπει να βρει και κάποιους υποστηρικτές από έξω. Από την Ευρωβουλή, λοιπόν, τι γίνεται, τι πλαίσιο υπάρχει για να στηριχτούν αυτές οι οικογένειες? Πολλά προγράμματα, έχει χειριστεί και τα γνωρίζει και η κυρία Ζουμάνη, πολλά προγράμματα υποστήριξης πρώτων των κακοποιημένων γυναικών. Όλοι οι ξενώνες που γίνονται στη χώρα μας είναι με συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκή, και μετά πολλά προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν τις άνεργες γυναίκες, τις γυναίκες με ειδικά προβλήματα, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα βίας, ειδικά προγράμματα. Και μάλιστα τώρα είμαι και μια περίοδος ενημέρωσης για τους δικαιούχους και τις δικαιούχες αυτών των προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν είτε ατομικά μια γυναίκα που θέλει να στήσει κάτι δικό της, να εκπαιδευτεί σε ένα τομέα που αισθάνεται ότι θα είναι καλός για να βρει μια δουλειά στο χώρο που βρίσκεται, στην κοινωνία, στην οικονομία του τόπου που ζει, αλλά και επίσης προγράμματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσει το σχολείο σε περίπτωση που έχει φύγει από το σχολείο λόγω μιας επιβεβαρημένης οικογενειακής κατάστασης. Υπάρχουν διάφορες μορφές βίας και κάθε μορφή δημιουργεί τις δικές της κοινωνικές επιπτώσεις. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο που ζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα ήταν και μια ιδέα να γίνουν παρατηρητήρια και στη χώρα μας. Εάν είμαστε ειλικρινείς, αρκεί κυρία Κράτσα να μην καταλήξουμε σε μη ΚΑΠΑ όμικρον, που έχουν άλλες απολαύσεις. Πρέπει να δώσουμε και τις δυνατότητες να τα αντιμετωπίσουμε. Δέχεται ερωτήσεις, κύριε Κράτσα? Παρακαλώ, τι είπατε? Ερωτήσεις δέχεται, κύριε Κράτσα? Προφανώς. Και ο κύριος Σούρας, παρακαλώ, θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Ναι. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Είμαι ο Σούρας, ο ψυχίατρος. Σας ακούω να μιλάτε και οπωσδήποτε μου θυμίζετε πολιτικό. Εγώ είμαι λίγο πιο πρακτικός άνθρωπος και θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις, γιατί δυστυχώς ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 12 για την ακρίβεια, υπάρχει ένα πρόγραμμα νέων σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε το όνομα για να μην κάνουμε διαφήμιση, το οποίο είναι εντελώς δωρεάν. Το λέω γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχεις εντελώς δωρεάν πρόγραμμα σε ένα ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα των νέων έχουμε εξετάσει πάνω από 2.000 άτομα, ίσως και περισσότερα. Τι παρατηρήσαμε τα δύο τελευταία χρόνια? Έχω στα χέρια μου στοιχεία τα οποία δυστυχώς είναι σοκαριστικά. Πρώτον, αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία. Δεύτερον, ξαναγύρισε το ξύλο μέσα στο σπίτι λόγω των οικονομικών.